ρωτούσα και τη γνώμη του, ήθελα την ανάλυση του, πριν δώσω την ανταποκρίση μου. Όπως είπε, συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, διαφωνούμε σε λίγα. Στο θέμα της Τρόικα είχα μια διαφωνία, αλλά όλα τα συζητούσαμε και πάντα άκουγε ο ένας τον άλλον. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην ΚΟ μετά από 33 χρόνια. Έχω πάρα πολλούς φίλους από την ΚΟ, οι οποίοι πρέπει να σας πω περισσότεροι είναι στο εξωτερικό και τιμούν τον νησί σας. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι και έφυγαν με τίποτα και πέτυχαν πάρα πολλά όπου και αν έφτασαν. Και να είσαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στην Αμερική που ζω εγώ, σας τιμούν πάρα πολύ. Η πρόσκληση για να έρθω στο νησί σας έγινε τον Οκτώβριο του 2010 από τη Σάντη και από τον Γιώργο τον Νικητιάδη, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο για τα Ίμια. Δεν τα καταφέραμε τότε, δεν τα καταφέραμε τώρα. Θα έλεγα ότι το ίδιο πράγμα είναι. Επίσης, για να γίνει αυτή η επίσκεψη και αυτή η παρουσίαση, με πήρε σε πάρα πολύ ο φίλος μου ο Γιώργος Μητσός, με τον οποίο είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε, θα έλεγα, από τα φοιτητικά χρόνια. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν σήμερα τα Ίμια, είπε ο Δημήτρης. Θα έχουμε και μια συζήτηση με τον τέλος δήματο της Καλλινού, που βεβαίως έχει το δικαίωμα να την άποψή του για εκείνες τις ταραγμένες μέρες και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το βιβλίο μου το τελευταίο, την Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή, που βασικά πραγματεύεται την πορεία της Ελλάδας προς αυτό το σκληρό μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από θυμάστε είχε χαρακτηριστεί τότε ο μηχανισμός διάσωσης, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι μηχανισμός καταστροφής. Ζείτε στην Ελλάδα, ζείτε αυτό το μαρτύριο που έφεραν τα μνημόνια, που έφεραν οι δανειστές. Ο συγγραφέας είναι πολύ δύσκολο να μιλάει για το βιβλίο του, ιδιαίτερα όταν έχει κυκλοφορήσει. Πρέπει να είμαι έτοιμος μαζί σας, ό,τι και να πω εγώ πια, το βιβλίο έχει παραδοθεί στον αναγνώστη. Εσείς είσαστε οι κριτές, εμείς πάντα ελπίζουμε σε μια καλή κριτική, από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Ήθελα επίσης να σας πω ότι όταν τελειώσω την παρουσίαση, ό,τι ερωτήσεις έχετε, όσες ερωτήσεις έχετε, είμαι διατεθειμένος να σας απαντήσω, ελπίζοντας ότι θα φωτίσω μερικά πράγματα και πάντα να έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε παντογνώστες, δεν τα ξέρουμε όλα, προσπαθούμε αυτά που ξέρουμε να τα δώσουμε προσοχή και βεβαίως να μην εξάπτουμε τα μίση και τα πάθη. Εγώ, κυρίες και κύριοι, εκτός από τη δημοσιογραφία που περισσότεροι με βλέπετε στη τηλεόραση ή διαβάζετε κείμενά μου, έχω ένα πάθος. Έχω ένα πάθος για την έρευνα. Είναι μερικές φορές που χάνομαι, όχι ώρες, μέρες, εβδομάδες από την οικογένειά μου, διότι είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα στον δημοσιογράφο να ανακαλύπτει και μάλιστα να ανακαλύψει πράγματα που του τα αρνούνται. Υπάρχει βέβαια ένας μύθος γύρω από αυτές τις έρευνες. Επειδή ξεκίνησα μια έρευνα για τα έγγραφα του Χένρι Κίσιγκερ, υπήρχαν άνθρωποι που είπαν «Μα πού τα βρήκε αυτός» και ποιος είναι αυτός που τα βρήκε, μάλλον τα δώσουν οι Αμερικάνοι. Βεβαίως, τα έγγραφα του Κίσιγκερ ήταν τόσο αρνητικά για τους Αμερικανούς, που είχαν κάθε λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τα κρύψουν. Η Αμερική είναι αυτή που ξέρετε, είναι μια καπιταλιστική χώρα, είναι μια χώρα που κάνει πολέμους, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 8 χρόνια δεν έκανε πολέμους. Η ιστορία θα αποφασίσει αν ήταν σωστό ή όχι. Εμένα μου αρέσει που δεν έκανε, μπορεί άλλος να τους αρέσει, όπως τον φίλο μου τον Δημήτρη. Είναι όμως την ίδια στιγμή και μια βαθιά δημοκρατική χώρα, όσο και της κάνει εντύπωση. Το γεγονός ότι αφήνουν ανθρώπους σαν εμάς να δημοσιογραφούμε στην Αμερική, να τους λέμε τα πράγματα που θέλετε εσείς να τους πείτε. Εγώ προσωπικά έχω για την τάση, αν θέλετε, να συγκρούομαι. Είμαι και πολύ συγκρουσιακός.
Και οι άνθρωποι ποτέ, μα ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, έστω από μια τώρα. Το 2008 αποφασίστηκε ότι με έτοιμα από την πρεσβεία της Λευκωσίας να με διώξουν από το συλλήπαρο. Διότι θεωρήθηκαν από τους ανθρώπους που σταμάτησαν εκείνο το φιλοτοπικό σχέδιο ΑΝΑ. Όμως, παρόλο το γεγονός ότι το αίτημα πήγε στην Κοντολίζα Ράιλ, στην θυμάστε την Υπουργό Εξωτερικό, και στο περίφημο Ράσφελ, τον Υπουργό Άμυνας, και οι δύο αρνήθηκαν. Και είπαν ότι κοίταξε, θέλουμε ανθρώπους και σαν αυτούς. Το άλλο που θέλω να σας πω με τους Αμερικανούς, όσους περίοδο σας ακούγεται, στο στήριγμα μου γίνονται ιδιαίτερα στο στήριγμα μου γίνονται πολύ σκληρές ερωτήσεις. Το λευκό είπε είναι διαφορετικά το πράγμα. Και μια φορά ζήτησα συγγνώμη από τον εκπρόσωπο για την ερώτηση που θα έκανα, διότι ακόμα και εγώ δεν ένιωθα άνετα, ήταν τόσο πολύ άσχημη ερώτηση. Και ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν πολύ καλές ερωτήσεις πάντα και πολύ κακές απαντήσεις για να με βοηθήσει, ας πούμε, να ξεπεράσετε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, αφορούσε το Κυπριακό που είναι τιμά το πάθος μου. Λοιπόν, πού βρίσκω τα έγραφα. Και τα έγραφα μου ότι και εσείς εδώ, αυτό να ρωτιέστε. Δεν υπάρχει κανείς στην ΟΑΣ που θα σου δώσει έγραφα. Διότι αν σου δώσει κάποιος έγγραφα και τα πάρεις, αυτόματα έχεις 11 χρόνια φυλακή. Έτσι στην πλάκα που λένε. Όσοι έκλεψαν έγγραφα ή δημοσίευσαν έγγραφα που θεωρούνται απόρριτα, έχουν καταλήξει στην φυλακή. Εγώ κινδύνευσα πάλι και αυτό το 2008, όταν δεν ξέρω από πού διέρευσε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που αφορούσε το Σκοπιανό. Δημοσιεύτηκε δυστυχώς στην εφημερία στην οποία εργάζομαι στο Έθνος. Ο διευθυντής μου επέλεξε να μην μου το πει για να μην με φέρει σε πολύ άσχημη θέση, διότι ήταν απόλυτο το έγγραφο. Και τα απολύθηκα αρκετές μέρες μέχρι οι Αμερικανοί να καταλάβουν πραγματικά ότι δεν είχα σχέση. Λοιπόν, οι Αμερικανοί έχουν κάνει ένα νόμο. Στα αγγλικά λέγεται Freedom of Information Act. Εδώ θα το έλεγαν ελευθερία στην πληροφόρηση. Τον έκανα αυτόν τον νόμο το 65. Τον έκανα γιατί οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες των νεκρών στρατιωτών δεν είχαν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς σκοτώθηκαν τα παιδιά τους, πού σκοτώθηκαν και πού τα έθαψαν. Οπότε έδωσε ο πρόεδρος Τζόνσον το δικαίωμα στις μητέρες βασικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος των ανθρώπων των πολιτών της Αμερικής, να ψάχνουν, να δικαιούνται να ψάξουν μάλλον πού πέθαναν τα παιδιά τους, πώς πέθαναν και πού τα έθεψαν. Τους παρέλαβε μόνο τη σημαία, λίγο πολύ. Αυτό το νόμο λοιπόν, οι δημοσιογράφοι των μεγάλων εφημερίδων και τα εφημερίδες όπως η Washington Post και η New York Times, το πήραν σιγά σιγά και με τη βοήθεια βουλευτών και γερουσιαστών δημοκρατικών ανθρώπων, επεκτάθηκε αυτός ο νόμος και για ερευνητές. Έτσι είναι. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον νόμο. Χρησιμοποιώ τον νόμο και ζητώ έγγραφα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αυτοί σε αντιμετωπίζουν και σε απορρίπτουν τις περισσότερες φορές για λόγους εσωτερικής ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας των πολιτών. Γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και μάλιστα τα έγγραφα τα οποία συνήθως παίρνουμε είναι εναντίον τους, διότι είναι τα έγγραφα που προσπαθούν να κρύψουν. Είναι τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε παρεμβάσεις τους. Μην ξεχνάτε τι παρεμβάσεις έκανε το πρακτικό μας στην Ελλάδα. Έκανε το πρακτικό μας στην Κύπρο. Για όλα αυτά υπάρχουν έγγραφα, πάρα πολλά. Είναι βέβαια μια επίπονη διαδικασία. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, χρειάζεται να έχεις και χρήματα και τώρα λόγω για τον οποίο δεν κάνουμε πολλές έρευνες είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Διότι όταν εμείς κερδίζουμε, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο εφόδιο μπροστά μας. Πρέπει να βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους του κράτους, οι οποίοι θα ασχοληθούν να μας βρουν τα έγγραφα από τις αποθήκες, από τα κουτιά και από πού είναι. Μπορεί να είναι στην Ουάσιγκτον, μπορεί να είναι έξω από την Ουάσιγκτον, μπορεί να είναι στην Καλιφόρνια κλπ. Άρα είναι ένα πολύ ακριβό άθλημα. Πριν από το μνημόνιο μπορούσα να το κάνω έτσι πολύ πιο εύκολα, τώρα θα το κάνω εγώ με πιο περιφρονές. Πολλές φορές όμως, ενώ κερδίσουμε, θα έρθω να σου πω ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας των πολιτιών δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Τότε έχουμε ακόμα μερικές δυνατότητες, σου δίνει ο νόμος.
μπορεί να πάσει στο λεγόμενο επαρχιακό δικαστήριο. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα, είναι το εφετείο, που δεν είναι ακριβώς εφετείο. Είναι βασικά ένας, ο κύριος Νικηγάτης από τον Αγωγητήση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαστήριο κανονικό. Και κάνει εισαγωγή στο κράτος και ζητά τα έγγραφα τα οποία κέρδισε με βάση τον νόμο, με βάση το δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος. Αν χάσει και εκεί, μπορεί να πας και στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Η άλλη υπόθεση του Kissinger, η υπόθεση του Kissinger διαρκούσε με το 90, πριν από 26 χρόνια. Και επιβιώσαμε το 2001. Βασικά διαρκούσε από το 89, αλλά το 89 καταδικαστήκαμε και μας οδήγησε για έρευνα αλλού και τα ξεχάσαμε για ένα χρόνο. Βεβαίως συνεχίσαμε την προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι είχαμε όμως υπομονή και είχαμε και πάρα πολύ επιμονή. Βεβαίως, με άλλους ξεκίνησα την έρευνα, με άλλους συνέχισα, με άλλους τελείωσα. Διότι παρέθηκαν. Λέει για εσύ στην οικικό τη, όλοι μου δεν θα τη κάνω κανέναν τίποτα. Σε συνομίζω ότι θα πει τα εργοδοτική και όμω τα βρήκαμε. Βρήκαμε όμω για τα έγγραφα για την Ελλάδα. Έχουμε γράψει ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Έχουμε βρει τα έγγραφα για τη Χιλή. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα για το Παγκρατέα και τον Ανατολικό Τιμόρ. Γιατί αυτέ τι τέσσερι περιοχέ, τι τέσσερι χώρε είναι τα λεγόμενα εγκλήματα του Kissinger. Για αυτά τα εγκλήματα κατηγορείται και μπορεί να έρθει στην Ευρώπη, διότι έχουν αγωγή για τη Χιλή. Μπορεί να πάμε, το έχει κάνει αγωγή ο Μακαρίτης, ο Δημητρακόπουλος, ο Ηλίας, ένας πολύ μεγάλος δημοσιογράφος, τον οποίο ο Kissinger αποδείχθηκε από τα έγγραφα που βρήκε η δική μας ομάδα, ήθελε να τον σκοτώσει. Κλπ. Κλπ. Λοιπόν, δεν είναι κανένα μυστήριο. Θέλω να σας πω ότι όσοι κάθεστε εδώ δικαιούσαν να κάνετε το ίδιο πράγμα. Και εγώ στην αρχή έφαγα πολλές φορές τα μούτρα μου. Εντάξει, μετά από 26 χρόνια έχω μια εμπειρία. Έχω αυτό το, όπως σας είπα, το πάθος. Δηλαδή, όταν τελειώνει η δουλειά μου, θα έχουμε και 7 ώρες διαφορά. Ασχολούμαι αποκλειστικά μέχρι το βράδυ με το πράγμα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε στα σκαλιά πολύ καλές έρευνες. Έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα για τον Τσαλάν, για να καταλάβετε, που είναι μια εξαιρετική έρευνα για μένα. Όχι ότι την έκανα εγώ. Ξέρεις, υπάρχουν έρευνες που αγαπάμε, υπάρχουν έρευνες που δεν αγαπάμε, διότι είναι δύσκολο το θέμα, δεν δυσκολευόμαστε. Αλλά ο Ερτογάν, συγγνώμη, ο Ρότσαλαν, ήταν από τα θέματα που είναι εντυπωσιακή έρευνα. Εντυπωσιακή, για το περιεχόμενο του. Έχουμε τελειώσει την έρευνα τη συνέχεια των ημείων. Η συνέχεια των ημείων γίνεται στη Μαδρίτη. Για πολλοί από εσά που τα παρακολουθείτε λόγω τη περιοχή, πήγε ο Ντεμιρέλ με τον κύριο Σιμίτη στη Μαδρίτη, πήγε με ρεσίνο του ΝΑΤΟ και ξαφνικά βγήκαν με κοινό ανακοινωθέν. Ήταν πολύ μεγάλη πίεση των ΗΠΑ και στου δύο ηγέτε, να μην λένε τώρα τα νέα στα δικά του. Όταν σε πιέζουν οι Αμερικάνοι, έχουν και υπουργού εδώ και ξέρουν καλύτερα από εμά τι έχουν τραβήξει. Έχουν τελειώσει λοιπόν και αυτή την έρευνα. Και έχουμε και άλλες, διότι, σας είπα, είναι πάθος. Τώρα, θα μιλήσω λίγο για το βιβλίο για την Τρόικα. Για το βιβλίο για τα Ίμια, θέλω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Νομίζω μπορεί να γίνει ένας, έχετε πολλές απορίες. Είπαμε, είναι και ο Δήμαρχος που έχει τα παράπονά του. Δεν σε ξεχνάω όπως είδες, έτσι. Λοιπόν, το βιβλίο για την...